Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από το συνολικό πρόγραμμα από το οποίο έχει επεξεργαστεί και εντός των ημερών θα έρθει στην ελληνική κοινωνία για συζήτηση. Έχουμε και καθετοποίηση της προτάσης μας ανάλογα με τους διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς είναι η πραγματική οικονομία, όπως ονομάζουμε συνήθως, της αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο το εντάσσουμε μέσα στην πρότασή μας για την παραγωγική προοδευτική ανασυγκρότηση της χώρας. Ξέρετε ότι έχουν κλείσει πάνω από 250.000 επιχειρήσεις εξαιτίας της πολιτικής κυβέρνησης και της Τρόικας. Άλλοι 200.000 επιχειρηματίες δηλώνουν ότι μάλλον δεν θα βγάλουν το 2014. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη άπνοια στην οικονομία, μικρότερο ΑΕΠ, φτωχοποίηση συνολικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόταση για όλα αυτά τα ζητήματα διεξόδου. Θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας είναι να μην κλείσουν άλλες επιχειρήσεις, αν είναι το δυνατόν, διότι αυτό δεν ξαναεπανέρχεται εύκολα. Να μην έχουμε την ισορροπία του τρόμου 1,5 εκατομμύριο να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα υποαπασχολούμενοι, και την ίδια στιγμή 1.400.000 άνεργοι να κάθονται δίπλα. Αυτό σημαίνει ότι αν μείνουμε στο ΑΕΠ το σημερινό, είναι ΑΕΠ χώρας Αφρικής, όπου δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν σχολεία κτλ. Η Ελλάδα είναι φτωχοποιημένη. Όλα έγιναν στο όνομα του χρέους να σωθεί η χώρα. Μα και η χώρα δεν σώζεται. Όπως βλέπετε, ξεπουλιώνται ό,τι έχει απομείνει στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να δώσουν μια ανάταση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, δεν είναι τα ακρογιάλια μας, είναι τα πάντα. Και δεν μπορεί να πάει η ανάπτυξη με κάθε τυχαίο επενδυτή, ο οποίος έρχεται να πάρει ένα αεροδρόμιο, ένα λιμάνι, μια ΔΕΗ, χωρίς να είναι ενταγμένο σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης. Είναι μια βάρβαρη νεοφιλελεύθερη πολιτική, και απάνω σε αυτό το ζήτημα, εμείς έχουμε και την πρότασή μας συνολικά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα, και πολύ συγκεκριμένα μέτρα και όσον αφορά τη φορολογία και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και τον ΟΑΕ, όπου εκεί καίγονται πλέον οι επιχειρηματίες, επιχειρηματίες εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, ώστε και να μην οδηγηθούν στη φυλακή με νόμους της Χούντας που εξακολουθούν να ισχύουν στην Ελλάδα, να μην χαθούν η πρώτη κατοικία, ό,τι έχει ο κάθε επιχειρηματίας ακόμα στην άκρη, μέσω του ΚΙΑΟ, να δούμε το θέμα πώς μπορούν να εξαρρενταχθούν μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα, και το δεύτερο όσον αφορά τη φορολογία, η οποία είναι εντελώς έξω από κάθε προοδευτικότητα. Το 1 τέταρτο των επιχειρήσεων θεωρούμε ότι φέτος θα βάλει λουκέτο εξαιτίας και μόνο του φορολογικού. Έρχονται να πληρώσουν συνάδελφοί μας με ίδια εισοδήματα από 4 φορές και πάνω. Ανατρέψιμη είναι η κατάσταση. Βεβαίως είναι Σε ανατρέψιμη. πόσο καιρό? Θεωρούμε, φυσικά, επειδή εμείς δεν είμαστε από αυτούς που θα πούμε ψέματα στον ελληνικό λαό, όσο περνάει ο καιρός, γι' αυτό καλούμε και πολύ γρήγορα και να πάρει και ο κόσμος την υπόθεση στα χέρια του, να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία πουλάει τον τόπο. Γιατί αν χαθούν όλα αυτά τα οποία τα παραγωγικά εργαλεία, ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η αναστροφή. Θεωρούμε όμως με 5-10 βασικά μέτρα, τα οποία λέμε τη στιγμή που δεν υπάρχει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή να ξανακινηθεί η αγορά, με ένα κατά τρόπο εσωτερικού δανεισμού ανακούφιση των επιχειρήσεων, με κεφαλοποίηση των οφειλών είτε προς το δημόσιο είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, κούρεμα μια ανία σάχτη, όπως την ονομάζουμε εμείς, προς τα τραπεζικά δάνεια, για τα οποία δεν ευθύνονται οι επιχειρηματίες, τα οποία τα είχαν πάρει το 2008-2007, όπου η αγορά ήταν τελείως διαφορετική και δεν ευθύνονται για την καταστροφή της αγοράς. Να επανακινηθεί η οικονομία, να επαναφέρουμε τον κατώτερο μισθό στα 751 με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση και του κυρίου Παπαδήμου και μετά του κυρίου Σαμαρά, ένα από τα βασικά της επιχειρήματα ήταν ότι είχαμε υψηλούς μισθούς στην Ελλάδα, η ελληνική οικονομία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων χαμηλή, διότι είχαμε υψηλούς μισθούς. Καταρχήν ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία είχαν τους μικρότερους μισθούς στην υπόλοιπη Ευρώπη, που είναι πολύ πιο μεγάλη η μισθή, και ωστόσο η παραγωγικότητά τους και η ανταγωνιστικότητά τους υπάρχει. Αλλού είναι το πρόβλημα. Και η κατάρρευση όλων αυτών των συμβάσεων και του κατώτερου μισθού, το μόνο που έφερε σαν αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να κατρακυλήσει όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τρίτη από το τέλος, σε δείγμα 60 χωρών του ΟΑΣΑ, τελευταία κάρτα. Και δεύτερο, να έχουμε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα της ανεργίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτωχοποίηση κτλ. Ένας λαός κουρασμένος, απογοητευμένος από την κατάσταση αυτή και φτωχοποιημένος, δεν μπορεί να έχει προοπτική αν δεν αλλάξει. Αυτό δεν αλλάζει με την πολιτική της κυβέρνησης. Όλα τα μέτρα τους
έχουν βγει λάθος. Και εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο, όπως αυτό που κάνουν τώρα με την Κυριακή, όλος ο κόσμος να είναι εναντίον και αυτοί να επιμένουν. Τροφοδοτούν με την πολιτική τους τα λίγα μεγάλα συμφέροντα.